αρχή τέλος χρονιάς, αρκετά αργά στην αγωνιστική σεζόν, έγινε ένα καλό παιχνίδι. Βάσει ευκαιριών, θα έλεγα στο τέλος ίσως ήταν, ίσως είναι και δίκαιο. Γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολα να κερδίσει εδώ. 41 παιχνίδια Ατρόμητος, έχει μία ήττα στην έδρα του και αυτή πέρσι από εμάς στα play-off. Οπότε είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, ιδιαίτερα στην έδρα της. Η μαχητικότητα και η αγωνιστικότητα που δείξαν οι παίχτες μας ήταν αυτή που έπρεπε. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό, να συνεχίσουμε έτσι με αυτό το ομαδικό πνεύμα. Εμείς από αύριο θα δούμε πώς είναι και οι ποδοσφαιριστές, οι τραυματίες, γιατί έχουμε αρκετούς. Και σήμερα και ο Αθανασιάδης και ο Βιτόρ πάλι έχουν προβλήματα. Ειδικά ο Αθανασιάδης από το 30 είχε θέμα. Αν δεν μπορέσει να αργωνιστεί, ας κρατήσουν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές τη μαχητικότητα και το πείσμα του να αγωνιστεί έστω και τραυματίας μέχρι το τέλος. Όπως πρέπει να κάνει ένας πραγματικός αρχηγός. Το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε. Έχει ακόμα δρόμο, ήταν μόνο το πρώτο παιχνίδι. Η παράταση στο κέντρο που κάτσατε σε πιο πλάγια ήταν κάτι για να δημιουργήσει μια έκπληξη στον αντίπαλο. Πώς το σκεφτήκατε, τι στοχεύατε? Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που συνήθισατε? Όχι, δεν θέλαμε. Νομίζω ότι για αυτό το παιχνίδι ιδιαίτερα μας ταιριάζει αυτό και πιστεύω φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Περέρα ήταν στη θέση του, γιατί συνήθως είναι εκτός θέσης όταν παίξει δεξιά, και ο Νομπό ήταν στη θέση του ως δεύτερο αμυντικό χαφ, που είναι και η κανονική του θέση, αυτή που μπορεί να προσφέρει πιο πολλά, και επιλέξαμε αυτό το σχηματισμό και νομίζω δικαιωθήκαμε σε αυτό. Υπάρχει ένα ρητό στα πλέον, νομίζω ότι ισχύει αρκετά, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, πώς γίνεται το χάσεις. Στο τέλος, γιατί κινδυνεύσατε τόσο πολύ? Βγήκαν δύο τέταρτα που το Ιτάνης εκτεθήκατε σαν να χάσετε την ισορροπία σε κρίσιμο σημείο. Ναι. Ενώ δεν είχαμε προβλήματα, όπως το λέτε, σε θέμα μετάβασης στην αντιπίθεση, στο τέλος φάνηκε πάρα πολύ ότι θέλαμε να κερδίσουμε. Παίζαμε και γρήγορα τις επιθέσεις, χωρίς να έχουν κάποια εντολή ιδιαίτερη οι ποδοσφαιριστές. Ίσως επηρεάστηκαν και από το άλλο αποτέλεσμα και θέλανε και αυτοί να ξεκινήσουν με μια νίκη. Ίσως σε κάποιο σημείο είναι λογικό και ο Ατρόμητος εκεί που δεν έδειχνε επικίνδυνος, ξαφνικά χωρίς να κάνει ιδιαίτερα πράγματα, είχε αυτές τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο τέλος που θα μπορούσε να βάλει γκολ, αλλά και εμείς είχαμε δύο τεράστιες ευκαιρίες, 2-3 στο τέλος, και ο Πιτσιρικάς, ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, αν και κρύος, κατάφερε να κάνει δύο πολύ, πολύ όμορφες αποκρούσεις. Να ρωτήσω λίγο αν οι αλλαγές ήταν καθαρά λόγω της εικόνας του αγώνα. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτοί που παίζουν μπορούν να φτάσουν στο δεύτερο γκολ, ή υπάρχει έτσι μια γενικότερη διαχείριση λόγω του ότι παίζουν Τετάρτη και χρειάζεται. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες θα παίζουν ένα μάτς, κάποιοι άλλοι θα υπάρχει ένα rotation, ας πούμε, σαν παιχνίδι. Οι αλλαγές τι είναι? Γιατί είναι μια αλλαγή, μόνο στο 85, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, το σκεπτικό είναι επειδή έχουμε άλλο μάτς, παίζουν πολύ χρόνο συμμετοχής, κάποιοι παίκτες τώρα, κάποιοι θα ξεκουραστούν και πούμε. Όχι. Μέσα στο παιχνίδι, εκτός τις δύο φάσεις στο τέλος του Ατρομήτου, φαινόταν ότι εμείς ζητούσαμε το παιχνίδι. Ήταν αρκετά καλοί οι ποδοσφαιριστές που ήταν στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου το δικό τους, δηλαδή η δική μας μέσω επιθετική, και ήταν σε καλή μέρα. Φαινόταν αν κάποιος θα βάλει γκολ θα ήμασταν εμείς, γι' αυτό επιλέξαμε να μην κάνουμε άλλη αλλαγή, αν και σας είπα, έχουμε και αρκετούς τραυματίες σε αυτή τη θέση και δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές εκεί. Παρακολουθήσω το παιχνίδι, σας έλεγα, θα λήξει σώπαλο. Θα είστε ικανοποιημένος? Όχι, βέβαια, δεν θα είναι. Σας είπα, δεν είμαι ικανοποιημένος. Φάνηκε καθαρά ότι και μέσα στο γήπεδο και στο πρώτο και στο τέλος, μέχρι το τέλος κυνηγάμε το γκολ. Και παραπάνω από ότι, όπως το είπατε, χρειαζόταν, γιατί εκτεθήκαμε δύο φορές στις αντιθέσεις του αντιπάλου απέναντι σε πολύ επικίνδυνους ποδοσφαιριστές. Αλλά όχι, δεν. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Έχουμε τρεις βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, έχει πέντε.
αν έχουμε το πνεύμα που είχαμε σήμερα, θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Και βέβαια να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας. Αυτή μπορεί να μας δώσει πραγματικά την πρώτη θέση στα play-off και ελπίζω και ο κόσμος να μας βοηθήσει.